Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε είναι πάρα πολύ, σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Και τι θα θέλαμε? Θα θέλαμε να μπορούμε εμείς σαν χώρος, σαν κόμμα και σαν παράταξη να μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά. Αλλά αυτό αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν. Γιατί δεν είναι δυνατόν? Γιατί και ο χώρος μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο χώρο τον δημοκρατικό, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη, η ΕΛΙΑ, στους νέους είναι, έχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, στις παραγωγικές δυνάμεις έχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό και μόνο στους άνω των 60 στην πραγματικότητα υπάρχει σαν χώρος. Άμα πάτε αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και όλο αυτό το διάστημα, την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έτσι αστειευόμενος καμία φορά, λέω ότι θυμίζει τη μητέρα Τερέζα. Ό,τι αίτημα έρχεται, προσπαθούν να το διεκπαιρεώσουν. Προσπαθούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Αλλά κυνηγώντας τα δέντρα, χάσαμε το δάσος. Υπονομεύαμε μόνοι μας τις μεταρρυθμίσεις, δίναμε πολύ περισσότερα σε συντεχνίες και σε οργανωμένα συμφέροντα και τελικά αυτοί οι οποίοι είχαν ανάγκη δεν βοηθηθήκαν από εμάς. Τι κάνουμε γι' αυτό? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι εάν πάμε όπως πάμε, δεν έχουμε μέλλον. Η μάχη που δίνουμε είναι υπαρξιακή μάχη για το χώρο μας. Είμαστε κοντά στα όρια μεταξύ θωράς και αυθαρσίας. Το 6 και το 7 και το 8% δεν είναι ποσοστά τα οποία επιτρέπουν αισιοδοξία.